Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ξέρω πολύ καλά ότι έχω πολλά να αποδείξω και αυτό θα κάνω. Με αυτά τα λόγια απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους Χανιώτες ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λοιπόν είμαι ένας κουζουλός ο οποίος αφήνει την Αμερική να έρθει εδώ στην πατρίδα μου να προσπαθήσει να αφήσει μια παρακαταθήκη με το δικό μου μικρό τρόπο. Υπάρχουν αλήθειες οι οποίες πρέπει να λέγονται. Ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε τους τάφους των Βενιζέλων για να απευθυνθεί πρώτη φορά στα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινώντας έτσι την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία του κόμματος. Ο λαός δεν είναι ηλίθιος, ο λαός είναι σοφός και καταλαβαίνει την κοροϊδία. Και εμείς εδώ πέρα με τη δύναμή σας, άμα μου τη δώσετε, θα τα λέω τα πράγματα ντρέτα. Αυτό και μόνο αυτό. Με αναφορές στις οικογενειακές στιγμές που έχει περάσει στα Χανιά, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε γιατί διάλεξε το συγκεκριμένο μέρος για να εκκινήσει τη δική του κούρσα. Είναι τελείως απρόσμενη για μένα αυτή η στιγμή, αυτή η υποδοχή. Αισθάνομαι ειλικρινά ταπεινοφροσύνη και είμαι πολύ συγκινημένος, και ειδικά εδώ στις ρίζες μου, εδώ που ερχόμουν κάθε καλοκαίρι. Ο ίδιος ανέλησε τις θέσεις και τις προτάσεις του για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το όραμά του για την αριστερά του μέλλοντος. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτόκαρδη χώρα. Μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή.